Περίπου ένα φορτηγό παλιοσίδερα και κάθε λογή σκουπίδια έβγαλε μέσα σε λίγες ώρες το πρωί της Τετάρτης ο δίτης του συνεργείου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από το βυθό του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων. Ενός βυθού που αποδεικνύεται τελικά χωματερή. Μια χωματερή που προσβάλλει το Ενετικό Λιμάνι, το σημαντικό αυτό μνημείο πόλο έλξης των τουριστών. Καθαρίσαμε εδώ όλη την ακτή Κουντουριώτου μπροστά από τα καταστήματα και τώρα τελειώνοντας θα πάρουμε τον Πάκτονα για να έρθει ο γερανός της υπηρεσίας να τα μεταφέρει. Ο δίτης, ο οποίος συνεργάζεται με την υπηρεσία μας, έχει και σήμερα βγάλει δεκάδες αντικείμενα από το βυθό του λιμανιού, σκουπίδια, σίδερα, διάφορα αντικείμενα τα οποία τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν πεταχθεί μέσα στο βυθό. Ο βυθός, όπως αποδεικνύεται, έκρυβε όμως και κινδύνους για τα σκάφη που ελιμενίζονται στο Ενετικό Λιμάνι. Την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε αρκετούς τόνους άχρηστων δικτυών που είχαν ρίξει προφανώς ανεμότρατες και υπήρχαν πολλά χρόνια στο βυθό και εγκυμονούσαν κίνδυνο σε μεγάλα κρούζερ τα οποία έρχονται το καλοκαίρι να μπλοκάρουν στις προπέλες τους και να δημιουργήσουν μεγάλο ατύχημα. Η επιχείρηση καθαρισμού του Ενετικού Λιμανιού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να εξαλειφθούν οι εικόνες ντροπής που επικρατούν στο βυθό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα, όπως σας είπα πριν, και καθαρίζουμε το Ενετικό Λιμάνι με τη βοήθεια του Δίτη, του σκάφους της υπηρεσίας και της πλωτής σχεδίας που έχει ο Δίτης, που συνεργαζόμαστε μαζί του, και βγάζουμε καθημερινά τόνους αντικειμένων, άχρηστων αντικειμένων. Έχουμε βγάλει δεκάδες φορτηγά από άχρηστα λάστιχα, σίδερα, τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς στο λιμάνι. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να καθαρίσουμε εντελώς το λιμάνι.